Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι ιδιοκτήτε παιδικών ιδιωτικών σταθμών, που αμφισβήτησε την ομιμότητα των προκήρυξεων τη ΕΤΑ λόγω των διαδοχικών τροποποιήσεων τη αρχική προκήρυξη τόσο ω προ το ύψο τη χρηματοδότηση τη δράση, όσο και ω προ το διαθέσιμο ποσό αναπαιδεί, γεγονό που οδήγησε το Ελεκτικό Συνέδριο στην απόφαση ακύρωση του προγράμματο εναρμόνιση επαγγελματική και οικογενειακή ζωή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με τι συνέπειε βέβαια να τι απομίζονται πρώτα τα παιδιά που φιλοξενούνται στι δομέ. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ που τρέχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι το πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε αυτό μέσα το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματική και Οικογενειακή Ζωή. Δηλαδή το πρόγραμμα όπου οφειλεί μητέρε και στέλνουν τα παιδάκια του στον παιδικό δωρεάν. Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα που όσο είμαι εγώ στα πράγματα έχω δει, διότι οφειλεί απευθεία στην οικογένεια. Δηλαδή η οικογένεια στέλνει το παιδί στο παιδικό και δεν πληρώνει καθόλου λεφτά. Τι έχει γίνει τώρα τελευταία. Πέρσι φάνηκε ότι επειδή ήταν το, το καλύτερο πρόγραμμα αυτό, είχαμε σωρία νέων αιτήσεων. Έτσι ο Υπουργό Εργασία ε, βρήκε μία λύση να μειώσει την επιχορήγηση που παίρνουν οι παιδικοί σταθμοί, είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτική. Έτσι, μειώνοντα την τιμή, ωφέλησε περισσότερε μητέρε. Για να πάρει αυτή την απόφαση, συνεννοήθηκε με την ΚΕΔΕ, δηλαδή οι Δήμοι τη χώρα συμφώνησαν με τον Υπουργό, καθώ επίση και οι ομοσπονδίε των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Τώρα, κάποιοι Βόρεια αν θυμάμαι καλά, οι ιδιοκτήτε ιδιωτικών σταθμών, βλέποντα ότι μειώθηκε η τιμή, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία εκδικάστηκαν και το ελεκτικό συνέδριο έβγαλε μια απόφαση και ουσιαστικά. Ε, ακύρωσε τη, τη, σύμβαση τη νέα που είχαμε υπογράψει μεταξύ τη ΕΕΤΑ και των παιδικών σταθμών. Δηλαδή, η νέα σύμβαση τροποποίησε του όρου, έδινε λιγότερα χρήματα. Και η απόφαση αυτή ακύρωσε δηλαδή την απόφαση τη σύμβαση, την υπογραφή τη σύμβαση, διότι λέει δεν πρέπει να τροποποιούνται οι όροι. άλλως οι παιδικοί σταθμοί, οι ιδιώτες, θα είχαν κάποια υποδιέστερη προσφορά, κάποια άλλη προσφορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η απάντηση θα δοθεί από το Υπουργείο Εργασία και από την ΕΕΤΑ. Είναι θέμα καθαρά νομικό και πρέπει να το απαντήσουν οι νομικοί σύμβουλοι, φαντάζομαι, του Υπουργείου και τη ΕΕΤΑ. Οι νομικοί σύμβουλοι, και φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απολύτω ανησυχία στι μητέρε που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει κανονικά και η καταβολή των χρημάτων εκ μέρου τη ΕΕΤΑ. Θα γίνει κανονικά από το πρόγραμμα και δεν έχει να ανησυχεί κανεί. Αυτή είναι και η ευχή μου και έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, διότι αλλιώ είναι η ζημιά που υποφέρουν οι παιδικοί, είτε η ιδιωτική, είτε την κρατική τεράστια. Μετά από αυτή την εξέλιξη, σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδε εργαζόμενε μητέρε, καθώ τα παιδιά του κινδυνεύουν να βρεθούν στα μέσα τη χρονιά εκτό βρεφονιπιακών σταθμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον οικογενειακό προπολογισμό, όσο και για τη δυνατότητά του να συνεχίσουν να εργάζονται.